Γεια σας και πάλι. Εδώ ο Λουκάς από τα Greek Νέα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το Photoshop CS2. Θα σας δείξουμε λοιπόν βήμα προς βήμα πώς θα το κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από την ίδια την εταιρεία Adobe. Ας αρχίζουμε λοιπόν. Πρώτα πρέπει να πάτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Adobe. Το link θα το έχετε στην ιστοσελίδα μας, στην greekpavlanea.com. Λοιπόν, στο πρώτο link θα ανοίξετε ένα λογαριασμό. Θα βάλετε σωστά όνομα και το επώνυμο. Τα δικά μου βέβαια θα τα καλύψω. Και κωδικό. Εδώ πρέπει να προσέχετε όμως γιατί το κωδικό μπορείτε να το βάλετε μόνο μια φορά. Γι' αυτό πρέπει να θυμάστε τι ακριβώς κωδικό έχετε βάλει. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αριθμούς. Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιείτε αριθμούς, κεφαλαία, γράμματα και να είναι τουλάχιστον 8, να έχει τουλάχιστον 8 ψηφία. Εδώ που διαλέγουμε τη χώρα μας, όπως είπαμε, Γκρέσια, βάζουμε την ορμηνεία γέννησης, το δικό σας βέβαια. Okay, αφού τα έχετε συμπληρώσει όλα σωστά, όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση email, κωδικό, χώρα, ημερομηνία γέννησης. Εδώ μην τσεκάρετε που λέει Stay informed about Adobe Products Service. Εδώ όμως πρέπει να το τσεκάρετε. I have read and agree to terms. Okay. Και εδώ πρέπει να τσεκάρετε που λέει I'm not a robot. Αφού τα έχετε κάνει όλα εντάξει, πατάμε sync up. Okay. Περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί η διαδικασία του λογαριασμού. Okay, αφού δημιουργήσαμε το λογαριασμό, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα. Όπως σας είπα, το link για σας θα είναι στην ιστοσελίδα μας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε. Okay, τσεκάρουμε εδώ. Και από εδώ τώρα διαλέγουμε τη γλώσσα. Στα ελληνικά δεν υπάρχει και δυστυχώς πρέπει να επιλέξετε ή αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα που γνωρίζετε εσείς. Και από εδώ κατεβάζουμε πάμε να το βρούμε.
Adobe Photoshop S2. Εδώ έχει δύο εκδόσεις, για Mac και για Windows. Αν εσείς έχετε Mac της Apple, κατεβάζετε το πρώτο. Αν έχετε Windows, κατεβάζετε αυτό εδώ που λέει English.exe. Περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να κατεβεί το πρόγραμμα. Αν βέβαια χρειαστείτε κανένα άλλο πρόγραμμα από εδώ, όπως είναι το Creative Suite 2, όπως είναι Acrobat 3D for Windows, After Effects, δηλαδή ό,τι πρόγραμμα σας αρέσει της Adobe μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. Και το serial, δηλαδή το κλειδί είναι αυτός εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε αντιγραφή του κλειδί. Θα μας χρειαστεί αργότερα. Εσείς θα έχετε το δικό σας κλειδί που θα σας δώσει η ίδια η εταιρεία, η Adobe. Okay, περιμένουμε λίγο. Αφού έχει κατεβεί το πρόγραμμα, πάτε στο φάκελο και στο φάκελο που έχει κατεβεί το πρόγραμμα, κάνουμε εγκατάσταση του Photoshop. Διπλό κλικ με το αριστερό, όπως πάντα. Πατάμε OK. Πατάμε Next.
Πάλι next. That's it. Οκ, εδώ τώρα βάζουμε το κλειδί που πήραμε από την ιστοσελίδα. Δεν χρειάζεται να το γράφετε ένα-ένα στους αριθμούς. Μπορεί να πατήσετε με το δεξί. Δεν παίρνει την εντολή. Πάντως πατήστε το από το πληκτρολόγιο σας CTRL και το πλήκτρο F στα αγγλικά και πατάμε Next. 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 Πάλι Next και πάλι. Η κατάσταση έχει γίνει, απλά πρέπει να περιμένετε και λίγο δευτερόλεπτα ή μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί. Αν πάτε ενάρξη θα δείτε ότι το Photoshop έχει εγκατασταθεί με επιτυχία. Τώρα έχετε στον υπολογιστή σας ένα νόμιμο πρόγραμμα με την ίδια την άδεια από την Adobe. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα greekpavlanea.com. Γεια σας!